Ο πρόεδρος του τουρκικού κόμματος εθνικιστικού κινήματος Devlet Bahçeli, ο οποίος είναι ο ηγέτης της τουρκικής οργάνωσης Γκρίζη Λύκη, αντέδρασε στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του τεμένου Σαλάξα στο λογαριασμό του στο Twitter και εξέφρασε ανοιχτά ότι η Τουρκία σκοπεύει να διεκδικήσει την Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ είναι ένα τρομοκρατικό κράτος. Χρησιμοποιεί τη βία ως πολιτικό μέσο. Από την άλλη, ο τρόμος των Εβραίων απίκων, οι οποίοι συνεχώς χτυπούν στη Δυτική Όχθη, διώχνει τους καταπιεσμένους από τα σπίτια τους. Η Ιερουσαλήμ πενθεί. Η Γάζα είναι λυπημένη. Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη είναι περίεργη. Η Παλαιστίνη βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πυρκαγιές. Καταδικάζω την Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία στοιχιώνει την ελευθερία της πίστης και της λατρείας των Παλαιστινίων αδελφών μας κατά το μήνα του Ραμαζανιού και στοχεύει το καθεστώς του Χαρέμ Σαρίφ. Εύχομαι οι Παλαιστίνοι που τραυματίστηκαν στις επιθέσεις να γίνουν καλά. Η Ιερουσαλήμ είναι η πρώτη Ισλαμική κατεύθυνση προσευχής και δεν θα δοθεί σε σιωνιστές. Η Ιερουσαλήμ είναι ο πρώτος πόνος των ματιών μας, η πρώτη μας αγάπη, η πρώτη μας κατεύθυνση, η αιώνια εμπιστοσύνη της ανάληψής μας, η αιώνια τιμή της πίστης μας. Ακριβώς όπως δεν κάνουμε παραχωρήσεις στο Κασγκάρ, δεν εγκαταλείπουμε το Κιρκούρ, έτσι δεν εγκαταλείπουμε και την Ιερουσαλήμ. Δεν αφήνουμε τις σιωνιστικές συνωμοσίες στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, το Κασγκάρ, το Κιρκούρ και η Κωνσταντινούπολη συνδέονται στενά μεταξύ τους μέσω της ιστορίας, του πολιτισμού και των δεσμών της πίστης, δήλωσε ο Μπαχτσελή. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.